Τι θέλει να πει στον Πρωθυπουργό? Θα ήθελα να πω γιατί μας θα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή, γιατί μας τυραννάει μια με μάσκες, κάθε εβδομάδα αλλάζουν μέτρα. Δεν μας αφήνει ησυχία. Με τις μάσκες, το ένα, το άλλο. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις να του πεις? Τώρα σε ακούει, να είσαι σίγουρος ότι δεν είναι κακός άνθρωπος ο Πρωθυπουργός. Έχει και αυτός καρδιά, έχει και αυτός αισθήματα. Δεν ξέρω. Αμφιβάλλω. Γιατί δεν το μας το δείχνει. Τι είπες τώρα, γιατί με σόκαρες. Αμφιβάλλω, γιατί δεν μας το δείχνει. Τι δεν μας δείχνει? Ότι είναι σαν εμάς. Μας φαίνεται κάπως διαφορετικός, περίεργος. Τι, αγόρι μου, εξήγησέ μου. Θα το δει, να είσαι σίγουρος, και θα τον υποχρεώσω εγώ να σου απαντήσει. Και θα σου απαντήσει και εκείνος με βίντεο και θα σου στείλει επιστολή. Δεν είναι κακός άνθρωπος ο Πρωθυπουργός. Όπως δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι κακός άνθρωπος κανένας πολιτικός. Τι θέλεις να τους πεις? Είσαι πίσω από τη Βουλή. Τι θέλεις να τους πεις? Γιατί αυτά που μου έλεγες πριν εσύ και η μαμά σου, εμένα με έκαναν να μην μπορώ να σταθώ μπροστά σου. Τι είναι αυτό? Γιατί δεν είναι κανονικοί άνθρωποι αυτοί? Τι νομίζεις ότι? Γιατί δεν πιστεύω πως δεν νοιάζονται για τη χώρα τους. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό? Τώρα... Μόνο με τα μέτρα? Στο σχολείο τι γίνεται? Στο σχολείο δεν μας αφήνουν να πηγαίνουμε, η τάξη είναι χωριστές, φοράμε μάσκες. Όταν αγκαλιαζόμαστε με φίλους μας και φίλους μας, μας λένε μην αγκαλιαζόσαστε. Οπότε είναι σαν να μην θέλει την αγάπη. Ξαναπες το αυτό, γιατί αυτό είναι όλα τα λεφτά. Λέω σαν να μην θέλει. Μη θέλει την αγάπη, δηλαδή να μην θέλει να αγκαλιαζόμαστε, να μας βάζει μια μάσκα, να μην φαινόμαστε ποιοι είμαστε. Τώρα κατάλαβες. Ξαναπες το, μου, αγόρι μου, αυτό. Λέω ότι είναι σαν να θέλει να μας βάζει μια μάσκα, να μην ξέρει, να μην βλέπουν ποιοι είμαστε, να μην εκφράζουμε. Ναι, αλλά λένε ότι αυτή η μάσκα είναι για την προστασία. Εσύ νιώθεις ότι προστατεύεσαι? Αναπνέεις καλά όταν έχεις τη μασκούλα? Όχι, και πιστεύω ότι άμα είναι να πεθάνω, ας πεθάνω, να πεθάνω αγαπημένος με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, όχι να φοράω μια μάσκα. Δεν να φοράω μια μάσκα, με ενοχλεί, δεν. Δεν μ' αρέσει. Μόνο είναι αυτό που σε ενοχλεί? Αυτό πρέπει να ακούσει ο Πρωθυπουργός. Τι άλλο σε ενοχλεί? Μπορεί να το ακούσει, σε διαβεβαιώνω. Ότι ακόμα και με τα κάλαντα, δηλαδή, που βγαίνουν τα παιδιά, είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα και χαίρονται. Τώρα έχουν κάνει τον κόσμο να φοβάται, να μην θέλει να βλέπει τους συγγενείς του, θα με κολλήσει, θα με κάνει, θα με ράνει, και φοβούνται. Εσείς στο σπίτι πώς είστε? Περνάς καλά με τη μαμά σου που σε αγαπάει τόσο πολύ? Ναι, στο σπίτι είμαστε πολύ εντάξει. Στους πολιτικούς, αυτά ωραία τα είπες στον Πρωθυπουργό. Στους πολιτικούς που είναι πίσω σου, τι θέλεις να τους πεις? Δεν ξέρω, δεν τους έχω γνωρίσει. Από ό,τι βλέπω, ναι, είναι λίγο... Ελεύθερα μίλα, μην φοβάσαι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μου φαίνονται κάπως σαν να κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Πώς το είπες αυτό? Να κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Να κοιτάνε μόνο το εγώ τους και όχι την Ελλάδα και όλους αυτούς που κυβερνάνε. Κουράστηκα κι εγώ. Θέλω να είμαι ελεύθερος και πάλι, όπως ήμασταν παλιά.